πρόστιμα αλλά και ποινικές ευθύνες στους ιδιοκτήτες εκμεταλλευτές οικοπαίδων σε περίπτωση πυρκαγιάς από δική τους αμέλεια ή αδιαφορία αναφορικά με τον καθαρισμό από τα χόρτα επισύρουν οι νέες πυροσβεστικές διατάξεις. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και όχι μόνο εμφανίζονται αποφασισμένες να εξαντλήσουν κάθε μέσο για την ενημέρωση αρχικά αλλά και την ενεργοποίηση φορέων και πολιτών με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση δεδομένων των καταστροφικών πυρκαγιών των προηγούμενων ετών, την απώλεια ζώων και περιουσιών. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Ιαννητών σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημέρωσαν τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου σχετικά με τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας, τον απαιτούμενο καθαρισμό των οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων, καθώς και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, προκειμένου να ενημερώσουν με τη σειρά τους τους ιδιοκτήτες. Πραγματοποιούμε την σημερινή ενημερωτική σύσκεψη, παρουσία των Προέδρων των τοπικών κοινωνίων, γιατί και παρουσία της εκπροσώπου της πυροσβεστικής. Θα ενημερώσουμε τους Προέδρους για τα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος και ζητάμε από όλους τους πολίτες ενόψει της αντιπυρικής περίοδου να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε οι ιδιωτικοί χώροι, τα οικόπεδά τους, τα οποία βρίσκονται εντός θερμοτομικού σχεδίου ή ακόμη και εκτός θερμοτομικού, αλλά πολύ κοντά σε οικισμούς, να καθαριστούν και να είναι έτοιμα, ούτως ώστε να μην προκληθεί κάποιο δυσάρεστο συμβάν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Επειδή συζητάμε, η σύσκεψη αυτή γίνεται τον Απρίλιο. Ο λόγος που γίνεται τον Απρίλιο είναι να ενημερωθούν άπαντες τι πρέπει να κάνουν στα οικόπεδά τους. Ο Δήμος, σαφώς με την υπηρεσία του, είναι έτοιμος να παρέμβει σε κάθε είδους περίπτωση. Ήδη μέσω του προϋπολογισμού υπάρχει και η εργολαβία ώστε να επέμβουμε και για τον καθορισμό των οικοπαίδων αυτών. Απλά δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο αυτό της επιβολής του προστίμου, γιατί πέραν, εάν φτάσει ο Δήμος στον καθορισμό του οικοπαίδου, πέρα της επιβολής του προστίμου, τα οποία είναι αυστηρά και αρκετά μεγάλα, φανταστείτε, επιβάλλονται πρόστιμα περίπου στα 50 λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο των εκτάσεων. Όταν θα αναγκαστεί ο Δήμος να καθαρίσει κάποια περιοχή, γιατί υπάρχει πρόβλημα, κάποιο οικόπεδο που υπάρχει πρόβλημα, θα επιβάλλουμε και το κόστος του καθαρισμού στον ιδιώτη. Επομένως, η σύσκεψη αυτή γίνεται νωρίτερα. Έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσω του site και όπου αλλού μπορούμε να ενημερωθούν οι δημότες της πόλης μας ότι πρέπει να φροντίσουν τις ιδιωτικές τους εκμεταλλεύσεις, ούτως ώστε να είναι καθαρές. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουμε εμείς είναι να μην φτάσει ο Δήμος στους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα. Ναι. Σαφώς και θα φτάσουμε στο σημείο αυτό, όπου απαιτείται και όπου χρήζει ανάγκη. Θέλουμε τους πολίτες στο πλευρό μας να αποτελέσουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, σημείωσε από την πλευρά της η προϊσταμένη του ανακριτικού τμήματος της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιωαννίνων, Αναστασία Ράγιου, σημειώνοντας τις υποχρεώσεις όλων. Πρόσθεσε ακόμη πως εκτός από την επιβολή των προστίμων, τα οποία φυσικά είναι αποτρεπτικά, οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές οικοπαιδικών χώρων, εάν δεν διατηρούν τα οικόπεδά τους καθαρά από χόρτα, σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στο οικόπεδό τους, αλλά και περιμετρικά αυτού, καθώς τα ακαθάριστα οικόπεδα θα συντελέσουν στην επέκταση της πυρκαγιάς, έχουν και ποινικές ευθύνες. Ο νόμος 4662 είναι πολύ ξεκάθαρος στο ποιες είναι οι αρμοδιότητες και η ευθύνη των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και για τους ιδιοκτήτες αλλά και για τους εκμεταλλευτές των οικοπαιδικών χώρων. Οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά, όχι μόνο πριν την αντιπυρική περίοδο, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής, γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Το βλέπουμε και στην περιοχή μας, υπάρχει ανομβρία, υπάρχουν καλές υψηλές θερμοκρασίες και ευνοείται η εκδήλωση πυρκαγιών. Οι ιδιοκτήτες έχουν, εκτός από την επιβολή των προστίμων, τα οποία φυσικά είναι αποτρεπτικά, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όλοι οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές των οικοπαιδικών χώρων, εάν δεν διατηρούν τα οικόπεδά τους καθαρά από χόρτα, σε περίπτωση που θα εκδηλωθεί μία φωτιά στο οικόπεδό τους, αλλά και περιμετρικά αυτών οι ιδιοκτήτες και οι εκμεταλλευτές, επειδή τα ακαθάριστα οικόπεδα θα συντελέσουν στην επέκταση της φωτιάς, έχουν και ποινικές ευθύνες για παράληψη οφειλόμενων ενεργειών, παράληψη αποτροπής κινδύνου κλπ. Η νομοθεσία είναι πολύ ξεκάθαρη, τηρείται απαρέγκλητα από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής και δεν θα θέλαμε να βρεθούμε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση. Εμείς πιστεύουμε ότι
Οι πολίτες πρέπει να είναι αρρωγοί στην προσπάθεια που γίνεται και θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος της λύσης του προβλήματος και όχι μέρος του προβλήματος. Γι' αυτό τους καλούμε να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και ευκαιρία ζωθήσεις να υπενθυμίσω πάλι ότι είναι σε ισχύ νέα πυροσβεστική διάταξη που αφορά τις προϋποθέσεις για την καύση των υπολοιμάτων καλλιεργειών και την καύση ξηρών χόρτων. Μπορούν να ενημερώνονται και από το διαδίκτυο για το ποια μέτρα θα πρέπει να έχουν και για τις απαγορεύσεις, αλλά μπορούν να καλούν και την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199 για να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία θέλουν. Επιβάλλονται, πέρα από τη δικογραφία που σχηματίζεται, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα, τα οποία φέτος θα είναι και ιδιαίτερα αυστηρά. Θα ξεκινούν από τα 500 ευρώ και θα φτάνουν μέχρι τα 50.000 ευρώ ανάλογα με την έκταση που θα έχει πάρει μια φωτιά, με τις δυνάμεις που έχουν χρειαστεί για την κατάσβεσή της. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι ενεργοποιημένοι και να συνειδητοποιήσουμε ότι οι φωτιές πλέον δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, έχουν χαθεί συμπολίτες μας, γίνονται μεγάλες καταστροφές και το κυριότερο πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει, ακόμα και στην περιοχή μας που το βλέπουμε πρόσφατα, ακόμα και σήμερα δηλαδή, την καλοκαιρία που υπάρχει. Ερωτηθείς ωστόσο για το ζήτημα της πυροπροστασίας των ακινήτων με βάση το νέο κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός και πλησίων δασικών εκτάσεων και τις υποχρεώσεις που επιφέρει στους Δήμους, ο κύριος Κασσής κινήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, με την οποία η αυτοδιοίκηση αρνείται να αναλάβει την ευθύνη αυτή χωρίς πόρους και μέσα. Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι και ήδη στο συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην ΚΕΔΕ τέθηκε το θέμα αυτό και ήδη από το συμβούλιο της ΚΕΔΕ οι δήμαρχοι αποφάσισαν ότι θα απευθυνθούν στο συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή η κεντρική εξουσία να πετάει την καυτή πατάτα οποιοδήποτε ζητήματος στους Δήμους χωρίς οι Δήμοι να μπορούν να τα απεξέλθουν και σε άποψη προσωπικού και από άποψη χρηματοδοτήσεων. Για να αναφέρουμε ένα απλό παράδειγμα τώρα, αν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Όταν μιλάμε για την πόλη των Ιωαννίνων, εξαιτίας του δασιλείου μας, συζητάμε ότι τα ακίνητα τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν φτάνουν μέχρι την πλατεία Πάρκης. Μπορείτε να αντιληφθείτε τον όγκο αυτό και πώς θα το χειριστούν οι Δήμοι και πώς θα πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες ενέργειες. Όλοι έχουμε σαν στόχο και αυτό που μας αφορά είναι να περάσουμε όσο το δυνατόν με ασφάλεια μια αντιπυρική περίοδος. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια στα Γιάννα κατορθώσαμε και είχαμε καλά αποτελέσματα. Οι ενέργειες που κάνει ο Δήμος αυτή τη στιγμή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του είναι ενημερωτικά, παρεμβαίνει όπου μπορεί και δυναμικά στο επόμενο διάστημα και θα συνεχίσει να κάνει τις παρεμβάσεις, ούτως ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν τα λιγότερα προβλήματα. Μαγικά ραδιά δεν έχουμε και δεν μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή ό,τι νομοθετεί ένα κράτος χωρίς να ξέρει ακριβώς τι θα γίνει, να το στέλνει στους Δήμους και να λέει λύστε το. Δεν λύνονται αυτά ούτε από τη μία μέρα από την άλλη, ούτε μέσα σε ένα μήνα. Είναι σημαντικά ζητήματα και πρέπει να καθίσουμε κάτω να τα δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε. Τόσο εμείς, αλλά περισσότερο και η κεντρική εξουσία, η οποία αναθέτει στους Δήμους αυτά τα πράγματα, πώς θα τα χειριστούμε.